Καλώ ήρθατε κόκκινα.gr. Κάντε like και subscribe στο κανάλι μα. Ο διάβλο που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του Ολυμπιακού και τη Ρίο Αβε, ομάδε που ανήκουν στο Βαγγέλη Μαρινάκη, έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει καρπού. Η μετακίνηση τριών παικτών των Ερυθρόλευκων στην Πορτογαλική ομάδα, τον Μάριο Βρουσάη, Κωνσταντίνου Κοστούλα και πρόσφατα του Άντζελο Σίνα, αποτελεί το πρώτο βήμα σε μια στρατηγική συνεργασία που φαίνεται να ωφελεί και τι δύο πλευρέ, η Rio Ave, μια ομάδα με καλέ προοπτικέ στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα, έχει ανάγκη από ενίσχυση σε διάφορε θέσει και οι νέε προσθήκε από τον Ολυμπιακό μπορούν να τι προσφέρουν ακριβώ αυτό. Από την άλλη, οι παίκτε του Ολυμπιακού, που ίσω να μην έχουν ακόμα τη δυνατότητα να καθιερωθούν στην πρώτη ομάδα ή να δανειστούν σε αξιόμαχου συλλόγου, βρίσκουν στη Rio Ave μια ιδανική ευκαιρία για να εξελιχθούν και να οριμάσουν. Η περίπτωση του Άντζελο Σίνα είναι χαρακτηριστική, ο νεαρό τερματοφύλακα, που αναδείχθηκε από την ομάδα Youth League του Ολυμπιακού, θα έχει την ευκαιρία να δοκιμαστεί σε ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον, αποκτώντα πολύτιμη εμπειρία που θα τον βοηθήσει στην περαιτέρω πορεία του. Ομοίω, ο, ο Μάριο Βρουσάη και ο Κωνσταντίνο Κοστούλα θα μπορούν να αποκτήσουν περισσότερο χρόνο συμμετοχή και να βελτιώσουν τι αγωνιστικέ του επιδόσει. Με τη διαφαινόμενη διάλυση του Ολυμπιακού Β, μετά τον υποβιβασμό του από τη δεύτερη εθνική κατηγορία, ακόμα περισσότεροι παίκτε που δεν έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν στην κάτω των 19 θα βρεθούν στο ίδιο δρομολόγιο Πειραιά Ρίο Άβε. Αυτή η κίνηση δεν είναι μόνο μια λύση ανάγκη, αλλά και μια ευκαιρία για την αναβάθμιση των ικανοτήτων του σε ένα αξιοπρεπέ πρωτάθλημα όπω το Πορτογαλικό. Εν τέλει, τέτοιε ενέργειε αναμένεται να ωφελήσουν και του δύο συλλόγου. Η Ρίο ΑΒΕ θα ενισχυθεί με νέου και ταλαντούχου παίκτε, που θα φέρουν νέα ενέργεια και δυναμική στην ομάδα, ενώ οι παίκτε του Ολυμπιακού θα αποκτήσουν τον απαραίτητο χρόνο και χώρο για να δείξουν το ταλέντο του και να επιστρέψουν στην Ελλάδα πιο έτοιμοι και όριμοι για μεγάλε προκλήσει. Αυτό ο διάβλο συνεργασία αποτελεί ένα παράδειγμα στρατηγικού σχεδιασμού που όχι μόνο εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων ομάδων, αλλά και των ίδιων των παικτών, ενισχύοντα την ανάπτυξή του και προσφέροντά του την ευκαιρία να προχωρήσουν στην καριέρα του.